ότι ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο, γιατί ούτε με τον Όφη ήταν πολύ καλός, ούτε με τον Παναθηναϊκό ήταν καλός, έχει και το παιχνίδι με τον Όφη Τετάρτη, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται ότι κάνει ένα πρόγραμμα προπόνησης που έχει και τον εσύ τη βλέπω να φοράει φανέλα. Ναι, να είναι φρεσκαδούρας. Ναι. Δεν έχει κάνει τρεις διαφορετικές, σε τρία διαφορετικά διαστήματα έχει κάνει οι αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Ο Εσίτη πάντως ήταν η τέταρτη. Λοιπόν, ο Βολέτ που γίνεται μια κεφαλιά από το Σισε, κοντρολάρει ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης ψάχνει στηρίγματα, βρίσκει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Μπουχαλάκη. Ο Καμαρά περνάει μια παλιά για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης για τον Βαλμπουενά. Ο Βαλμπουενά που δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σήμερα. Παιδιά, να χαμηλώσουμε λίγο το μπράβο, μπράβο αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι μεταδίδουμε από τη θάλασσα. Στο 77 είμαστε. Το φάουλ με τον Ελκαντουρί. Αλλαγή. Περνάει στο παιχνίδι ο Χασάν στη θέση του Ελαραμπή. Δεν πήρε καλές πάσες ο Ελαραμπή. Γενικά δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα έπρεπε. Και αυτός δεν ήταν σήμερα σε 2-3 περιπτώσεις που φάνηκε απειλητικός να κάνει τη σωστή ενέργεια. Με τον καθαρό μυαλό που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο Ελαραμπή είναι γνωστός παίκτης. Ποιος είναι. Είναι ο πρώτος σκόρτης του πρωταθλήματος και ένας από τους δύο πυλώνες, έτσι άξονες του πρωταθλήματος που πήρε φέτος η ερυθρόλευκη ομάδα, ο Ελαραμπή και ο Βαλμπουενά. Όλα αυτά στο 77. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο ή out, για να δούμε πλάγιο είναι. Και ο Λιμιός και ο Εσίτη. Δεν μένεις οι αλλαγές γιατί δεν μετράει, δεν υπολογίζεται το ημίχρονο, η διακοπή, η ανάπαυλα του ημίχρονου. Είναι οι τρεις χρονικές στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Οι τρεις διαφορετικές. Δηλαδή, αυτή ήταν η τρίτη και βάζει δύο μαζεμένους για να κλείσει αλλαγές στο Άμπελ Φερέιρα. Ήταν φυσική διακοπή. Για να δούμε τον Βαλμπουενά, ο οποίος ψάχνει ξεμαρκάρει τον συμπαίχτη. Η μπάλα περνάει προς τον Μπουχαλάκη. Δεν κάνει το καλύτερο κοντρόλ, αλλά θα πάρει την μπάλα ο Τσιμίκα στη μονομαχία του εκεί με τον Μαουρίτσιο. Κερδίζει κόρνερ με τον, συγγνώμη, τον Ελκαντουρί. Κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Πειραιά. Στο 78, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι που θα το ξεχάσουμε γρήγορα, εκτός αν υπάρχουν συγκινήσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει την μπάλα από τα αριστερά ο Βαλμπουενά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Σχεδόν όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ στη μεγάλη περιοχή και αρκετοί από τους ερυθρόλευκους. Ο Χασάν είναι ο Σισε, ο Σεμέδο. Ο Χασάν out, κεφαλιά out. Πρώτη επαφή με την μπάλα, κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δείχνει πόσο αξιόλογος, πόσο ποιοτικός παίκτης είναι ο Χασάν. Στην εκτέλεση κόρνερ του Βαλμπουενά έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε out δίπλα από το δεξί κάτω δοκάρι του Πασχαλάκη. Μπάμπι. Κατουρί θα δώσει τη θέση του στον Εσίτη στο 79. Και Λιμιός λογικά στο Τζόλι, ε. Νομίζω ότι πλέον παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, δηλαδή και οι κάρτες που έχουν οι παίκτες, να μην μείνεις με 10. Με αυτή την αλλαγή περισσότερο ελέγχει ο Σαντιο Φερέιρα να ελέγξει την άμυνά του, αλλά θα βάλει και τον Λιμιό στη θέση του Τζόλι για να φρεσκάρει την επίθεση του, ο Φερέιρα τα άκρα της επίθεσης, και αυτό γίνεται τώρα με τον Λιμιό να παίρνει τη θέση του Τζόλι. Κλείνουν οι αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Μαρτίνς έχει ακόμη δύο, αλλά πρέπει να τις κάνει στο ίδιο λεπτό, έτσι. Ας δούμε που είχαν μαζί ο Φορτούνης με τον Μπρούνο και λίγο νωρίτερα ο Χασάν, που θα βάλει μέχρι δύο παίκτες στο ίδιο λεπτό. Όχι ότι είναι υποχρεωτικό, έτσι, μπορεί να βάλει και ένα παίκτη, αν πάρει και κανένα. Λοιπόν, εδώ ασυνοησία, Σισε, Μπρούνο, περισσότερο Μπρούνο μπήκε μπροστά στο Σισε που πήγε να απομακρύνει. Το πλάγιο όπως για το ΠΑΟΚ με το Μαουρίσιο τώρα να ελέγχει εσύ τη τριγωνάκι λάθος. Κλέβει ο Μπρούνο που αποφεύγει πολύ ωραία τον Ροντρίγκο. Πάει να βγάλει και τον Χασάν. Δεν είναι καλή πάσα του. Βγαίνει όμως και ωραία ο Μιχάη από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι καλή πάσα του Ροντρίγκο όμως που λαβεί να τσιπήσει ο Μαουρίσιο πρώτο Μπουχαλάκη και κάνει το φάουλ. Ο χάφτο Ολυμπιακό στο χώρο τη μεσαία γραμμή δείχνει να υποφέρει ο Βραζιλιάνος χάφ του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σύγκρουση που είχε με τον Μπουχαλάκη, αλλά θα σηκωθεί και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Πατάει την μπάλα για τον Μιχάη, ο οποίος παίζει με τον Εσίτη. Ο Εσίτη γυρίζει την μπάλα στον Βαρέλα, νομίζω και με κόντρα στο Φορτούνι. Τη ματιά παλιά του φέρνει τον Βαρέλα, ο Τσιμίκας θα απομακρύνει. Περνάει από Καμαρά και Εσίτη Μπρούνο για το Φορτούνι.
ο οποίος βγάζει για τον Σεμέντο προς τα πίσω, αλλά το εισιτήριο για να αλλάξει παιχνίδι. Ο Σεμέντο κατά και χάνει την μπάλα από τον Εσίτη και πάει να πιω στο στην αντεπίδεση. Με Μαωρίσιο δεξιά του Λιμιός, πάει κατά μέτωπο ο Μαωρίσιο, κάνει το σουτ πάνω στο Σε. Και τώρα πάει να πιάνει επίθεση για τον Ολυμπιακό με Μπρούνο, ο οποίος καθυστερεί αλλά αποφεύγει τον Εσίτη. Και έχει χώρο, είναι δεξιά ο Αμπτελαουή, αλλά ο Βαλμπουενάλα γλιστράει, πέφτει στο έδαφος. Ο Βαλμπουενά ανεβαίνει, ο Αμπτελαουή κρατάει, ο Βαλμπουενά ψάχνει αριστερά τον Καμαρά έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ κοντά τον Ροντρίγκο. Κατεβάζει ο Καμαρά, δίνει για το Φορτούνι έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ, θα πάει για το σουτ, ψάχνει το σουτ με το αριστερό, δίνει για τον Βαλμπουενά, ο Βαλμπουενά πατάει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Μιχαηλίδη, τον Λιμιό, οι κότερες ευνοούν τον Μπρούνο, σηκώνει την μπάλα, δεν νομίζω να μπορεί να μπει στη φάση ο Λαμπτελεοί, θα είναι offside και την αφήνει και περνάει πλάγιο out, όχι, είχε συμμετοχή στη φάση και offside, καταλογίστηκε και σωστά, ο Στοχ τώρα πάει να βγει στην αντεπίθεση με το Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι έχει πάνω του τον Σεμέτο, ο Εσίτη τώρα κατάει. Δεν μπορούσε να τον παρενοχλήσει και πολύ ο Βαλμπουενά εδώ που τα λέμε. Στο 82 ο Μιχάη δεξιά για τον Ροντρίγκο. Διαφώς πάω 0-0 και η σέντρα του Ροντρίγκο, θα ήθελε ο Σφιντέρσκι άλλο ένα τόσο μπόι για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτή τη σέντρα. Θέλω να πω ότι ήταν κακή επιλογή του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πολύ εύκολα όλα αυτά. Ενώ σε λίγο θα συμπληρώσουμε 82 λεπτά αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Υπάρχουν κάποιες φάσεις, αλλά αν τελειώσει έτσι το ματς, δεν θα έχουμε και πολλά να θυμόμαστε, ναι, για να τα λέμε όλα ελευθερή. Και δεν θα είναι δυσαρεστημένοι ούτε Ολυμπιακός στο ΠΑΟΚ, νομίζω. Ο Ολυμπιακός θα κρατήσει το αίτητο. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα σημαντικό βαθμό ψυχολογίας. Έτσι, απέναντι έχοντας αντιμετωπίσει. Εγώ απλά να σας πω, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, ότι ήδη το έχω ξεχάσει το παιχνίδι αν συνεχιστεί έτσι. Ναι, ναι, έτσι δείχνει. Okay, δεν ήταν. Λοιπόν, ο Στοχ πάντως έξω την περιοχή του Ολυμπιακού μοιράζει αριστερά για τον Γιαννούλη. Πάλι ο Στοχ. Ξέρετε, δεν θέλει και κανένας να ρισκάρει, αλλά αν τη βρει τη φάση θα το κάνει το γκολ. Ο Στοχ σηκώνει για τον Λιμιό, ο Μπρούνο που είχε γυρίσει παραχωρεί το πλάγιο out. Νομίζω, Μπάμπη, ότι έχεις απόλυτο δίκιο, κανείς δεν θέλει να ρισκάρει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ήσυχοι μέχρι στιγμής. Αν το βρει κάποιος την ευκαιρία, ναι, θα το κάνει, συμφωνώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκη, στο 83ο λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάντα στο 0-0 με λίγες καλές στιγμές από δύο κάθε ομάδα. Έτσι, ένα δοκάρι του Σεμέδο στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό και άλλο ένα σουτ που είχε ο Ελαραμπή και από την άλλη πλευρά και μια κεφαλιά του Χασάν μάλλον και από την άλλη πλευρά είχαμε ένα σουτ του Μπίσεσβα στο πρώτο ημίχρονο και ένα του Γιαννούλη που ανησύχησαν το ΣΑ αυτές οι δύο φάσεις του ΠΑΟΚ και οι δύο του Ολυμπιακού σε αυτό το σβηστό παιχνίδι το 0-0 που υπάρχει στο 84, φίλες και φίλοι, με τον ΠΑΟΚ πιο επιθετικό, με τον Στοχ να περνάει την μπάλα για τον Γιαννούλη, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα, θα προλάβει ο Σισε, βάζει το πόδι και η μπάλα καταλήγει κόρνερ, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, ακριβώς στο 84, φίλες και φίλοι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0, το κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μίροσλαβ Στοχ από τα αριστερά. Ένα κόρνερ λοιπόν που φέρνει όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΣΑΚ και αρκετούς από τον, μάλλον αρκετοί δεν είναι, τώρα πηγαίνουν προς την περιοχή. Ο Μιχαηλίδης εκεί, ο Βαρέλα, είναι ο Σβιτέρσκι, είναι ο Μαουρίτσιο, είναι ο Μιχάη. Για να δούμε τώρα πάνε πολύ και ο Σίτι μπαίνει. Για να δούμε την εκτέλεση κόρνερ του Στοχ στο 84, φίλες και φίλοι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 και το κόρνερ θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Με το αριστερό, με το δεξί μάλλον από τα αριστερά, η μπάλα καταλήγει και πάλι κόρνερ. Στην προσπάθειά του Χασάν εκεί να διώξει την μπάλα, την στέλνει και πάλι κόρνερ. Ένα κόρνερ, το 7ο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, από τα αριστερά και πάλι. Σε λίγο θα γίνει και άλλη αλλαγή, ο Ραντζέλοβιτς θα περάσει το παιχνίδι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Φάουλ που κάνει ο Μιχάη απέναντι πάνω στο ΣΑ, στην προσπάθειά του εκεί να μπλοκάρει την μπάλα ο ΣΑ, τον βρίσκει ο παίχτης του ΠΑΟΚ και ο διαιτητής αμέσως δίνει το φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Αλβανό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Πανετολικό και φέτος αγωνίζεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο 85, τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Δεν βλέπω, δεν νομίζω να έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις, εκτός αν υπάρχει κάποια φάση για βάρη, κάποια άλλη διακοπή. Θα δούμε τώρα την αλλαγή. Ο Βαλμπουενά περνάει εκτός αγώνα. Μπαίνει ο Ραντζέλοβιτς. Ο Ραντζέλοβιτς στο παιχνίδι στο 85, φίλες και φίλοι.
Αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Βαλμπουενά, ο οποίος ψάχνει να βρει μετά τον τραυματισμό τον εαυτό του, κινήθηκε σήμερα σε ρίχα νερά. Είχε κάποιες καλές ενέργειες, κάποιες πάσες κρυφές που έβγαλε κυρίως για τον Ομάρ Αμπντελαουί και μία προς τον σέντερ φορ τον Ελαραμπή στο πρώτο ημίχρονο. Όμως ακόμα δεν είναι ο Βαλμπουενά που ξέρουμε. Τώρα η παλιά που βγαίνει από το Φορτούνι για τον Ραντζελόβιτς. Πρώτη επαφή με την μπάλα ο Ραντζελόβιτς. Περνάει για το Φορτούνι, άσχημη πρώτη του πάσα. Θα προλάβει εκεί ο Σίτι, θα κόψει, θα περάσει την μπάλα για τον Γιαννούλη, ο οποίος κινείται από τα αριστερά. Η παλιά για τον Στόχ, ο Στόχ προσπαθεί να βρει τον Σβιτέρσκι. Ο Σβιτέρσκι κλείστηκε, ξαναβρίσκει τον Γιαννούλη και αυτός για τον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο στο 86 είμαστε. Μαουρίτσιο περνά την μπάλα για τον Λιμιό. Ο Λιμιός πιο πλάγια δεξιά για τον Ροντρίγκο. Ροντρίγκο πίσω για τον Μιχάη. Πολλές αλλαγές της μπάλας. Χωρίς να υπάρχει βιασύνη, θα μπορούσε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ να βρει χώρους και να κάνει κάποια σωστή πάσα σε χώρο επιθετικού, αλλά γύρισε την μπάλα. Ο Σβιτέρσκι όμως κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα προς τον Λιμιό. Ο Λιμιός δεν κάνει ούτε κοντρόλ ούτε πάσα, η μπάλα απομακρύνεται από τον Ομάρ. Επιμένει ο ΠΑΟΚ, η μπάλα πάει από τον Μιχαηλίδη στον Μιχάη. Μιχάη για τον Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο από τα δεξιά ψάχνει το Στόχ, κερδίζει μια κόντρα ο Στόχ, προσπαθεί να βρει σε μεγάλη περιοχή, τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Σα, στην κόντρα εκεί με τον Τζουμίκα, κλώσαν και δύο παίκτες αέρα, δίνουν και τα χέρια τώρα, οπότε ο Σα θα τη μαζέψει και θα πάει μπάλα πλάγια δεξιά. Στο 87 μπαίνουμε, το 0-0 παραμένει. Ο Ολυμπιακός στα play-off είχε μέχρι τώρα μια απώλεια, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη Κυριακή, ίσως τώρα να έχει και μια δεύτερη. Ανούσια βέβαια, ανούσια βαθμολογικά εννοώ, έτσι, γιατί έχει στεφτεί πρωταθλητής. Η μπάλα πάει από τον Μπουχαλάκη προς τον Ομάρ. Ομάρ προλαβαίνει την μπάλα. Έχει κοντά του Ραντζέλοβιτς, τελικά τη γυρίζει στο Σεμέδο. Σεμέδο για τον Φορτούνι. Και ο Φορτούνις από την ώρα που πήγε προσπαθεί λίγο να μαζέψει τα πράγματα στο κέντρο, αλλά δεν έχει κάνει την καλή ενέργεια. Σεμέδο προς τον Μπουχαλάκη. Όλα αυτά στο 88. Μπουχαλάκης ψάχνει στη ρήγματα, βρίσκει τον Σισε. Σισε για την πάσα που κάνει και ωραία είναι για τον, όχι δεν είναι καλή, για τον Ραντζέλοβιτς, ήταν και τον Ομάρ. Ο Ομάρ ήταν προωθημένος, η μπάλα πήγε πίσω, πήρε ένα φάλτσο, καταλήγει πλάγιο out, ένα πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 88 το 0-0 παραμένει, στην έκτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Έχει πρόβλημα και ο Μπουχαλάκης τώρα, να δούμε αν θα γίνει αλλαγή ή θα παίξει ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει μάλλον ο Μπουχαλάκης να βοηθήσει τα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ που θα λέγαμε εντός εισαγωγικών βαρέθηκαν να παίζουν φέτος. Ο Ολυμπιακός που ήταν εντυπωσιακός αποτελεσματικότητα στα παιχνίδια της Τούμπας στο πρωτάθλημα. Τα πέρασε και τα δύο, τα κέρδισε με 1-0. Στο κύπελο απέκλεισε τον ΠΑΟΚ χάνοντας 3-2 στην Τούμπα, αλλά κερδίζοντας τον 2-0 εδώ στο Καραϊσκάκι. Στο πρωτάθλημα, αν τελειώσει το παιχνίδι ισόπαλο, δεν θα τον έχει κερδίσει. Όπου στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 1-1, τώρα είμαστε στο 0-0. Πέρυσι είχε χάσει ο Ολυμπιακός εδώ από τον ΠΑΟΚ με 1-0. Οπότε θα συμπληρωθούν δύο χρόνια χωρίς να έχει κερδίσει την ομάδα Θεσσαλονίκη στο Καραϊσκάκι η ομάδα του Πειραιά. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι που επαναλαμβάνω είναι παιχνίδι συντήρηση για τον Ολυμπιακό χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το κίνητρο το βαθμολογικό το έχει ο ΠΑΟΚ που διεκδικεί με την ΑΕΚ τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Όλα αυτά στο 89, ο Μπουχαλάκης δεν είχε κάτι ανησυχητικό, οπότε επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο να δούμε, ο τέταρτος διαιτητής, ο πυροσβέστης Φωτιάδης από την Ένωση Καστοριάς, τι θα δώσει, πόσα λεπτά καθυστέρησης. Κερδίζει φάουλ τώρα από τον Μπουχαλάκη ο Μαουρίτσιο, θα το εκτελέσει ο Μιχάη ο Στόχ. Ο Στόχ θα το εκτελέσει και λέει στον Μιχάη και στον Βαρέλα να πάνε όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά λοιπόν, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά να πάρει το παιχνίδι. Στο 90 είμαστε. Ο Φωτιάδης θα δώσει τις καθυστερήσεις τώρα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Ο Στόχ είναι έτοιμος για την εκτέλεση. Εκεί θα κόψουν εύκολα οι αμυντικοί με τον Τζιμίκα. Η μπάλα θα πάει στο Ροντρίγκο όμως. Ο Ροντρίγκο προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Μαουρίτσιο. Ο Ροντρίγκο στη μεγάλη περιοχή κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα περνάει και γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 90. Στο 90 γίνεται το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με τον Μιχάη. Ο Μιχάη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σα και ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ στο Καραϊσκάκι. Ήταν η φάση που κέρδισε το φάουλ η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Στόχ το εκτέλεσε. 5 λεπτά καθυστερήσεων. Στο 90 λεπτό στην εκτέλεση φάουλ του Στόχ.
θα διώξει ο Τσιμίκας, η μπάλα θα πάει πλάγια δεξιά, όπου ο Ροντρίγκο με το Λιμνιό, ο Ροντρίγκο θα κάνει τη σέντρα, έχουν ξεχάσει το Μιχάη εκεί ο Ρατζέλοβιτς με τον Χασάν, και στο 90 ο Ολυμπιακός μάλλον μπορεί να χάσει το αίτητο στην έδρα του. Ολυμπιακό, αλλά κυρίως τον ενδιαφέρει ότι παίρνει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο αν δεν αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις στο δικό του στόχο που είναι η δεύτερη θέση. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Να λοιπόν που όλοι περιμέναν ένα μισθό 0-0 να τελειώσει το παιχνίδι, και όμως οι καθυστερήσεις, μάλλον στο 90-91, μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαουρίτσιο και την αδράνεια στην άμυνα του Ολυμπιακού, ο Μιχάη με κεφαλιά έγραψε το 0-1 με την κεφαλιά αυτή του Αλβανού, του Μιχάη. Ενώ τώρα στη μονομαχία εκεί του Βαρέλα με τον Χασάν, η μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα Πασχαλάκη, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει το βολέ. Να λοιπόν που δημιουργεί παράδοση ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, αφού πέρυσι τον κέρδισε 1-0. Φέτος πήρε ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και τώρα εδώ στα play-off ο ΠΑΟΚ που στα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν πολύ κακός και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, που ούτε καν σκόραρε, 0-0 στο 1-0-2 ήταν από την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι, βλέπει την χαλαρότητα του Ολυμπιακού και του βάζει γκολ στο 90 που τον φέρνει κοντά στο διπλό. Όμως τώρα έχουμε το Χασάν που κάνει το σουτ και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Πασχαλάκη, η μπάλα καταλήγει corner. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να κρατήσει το αίτητό του στα τελευταία 4 λεπτά. Είμαστε στο 91. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Φορτούνι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπουχαλάκη. Να κλείσουμε πάλι, να κλείσουμε. Η μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει την μπάλα για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα γυμίζει πλάγια δεξιά, όπου προσπαθεί να κάνει ένα κεφαλιά και ο Ρατζέλοβιτς κάνει ένα γέμισμα. Μπουχαλάκη, η μπάλα στον Μπρούνο. Κάνει ένα σούτο Μπρούνο. Κοντράρεται η μπάλα. Στη συνέχεια κάνει φάουλο Μπρούνο. Τελειώνει η προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού. Η μπάλα καταλήγει στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης θα κερδίσει την μπάλα. Ο Πασχαλάκης που θα λέγαμε έβγαλε το μεροκάματό του, εντός εισαγωγικών το λέω, στο 92, μετά το υπέροχο γυριστό σου του Χασάν, η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι, πετάχτηκε ο Πασχαλάκης και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που πέρασε συνέχεια ανεκμετάλλευτο από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 92-93 βρισκόμαστε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Μιχάη στο 90. Η ομάδα Θεσσαλονίκης είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη που θα τη φέρει μια ανάσα, θα λέγαμε, από την εξασφάλιση δεύτερης θέσης για την έξοδο στο Champions League. Χασάν περνάει μια παλιά για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις εκεί με τον Εσίτη πιέζεται. Ο Εσίτη θα κόψει κανονικά τον Φορτούνι από το στόχο. Η μπάλα θα πάει στο Μαουρίσιο. Μαουρίσιο περνάει για το Λιμνιό. Ο Λιμνιός θα κοπεί από τον Χασάν. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Θα φτάσει στο Σισε, στο Σεμέδο. Σεμέδο για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας για τον Ομάρ Ελαμπτελαουή. Ο Ομάρ κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα θα φτάσει στο Σισε. Ο Σισε μια κεφαλιά για τον Χασάν, κόβει ο Μιχάη. Φορτούνης μια κεφαλιά του Σισε για τον Χασάν, άσχημα ο Βαρέλα. Ο Σισε, ο οποίος έγινε μπροστά, θα κοπεί από τον Εσίτη και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Θα πάρει την μπάλα ο δεξιός back half του Ολυμπιακού, ο Μάρελ Αμπτελαουή. Περνάει την μπάλα για τον Σεμέδο, Σεμέδο για τον Μπουχαλάκη. Στο 94 είμαστε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Η παλιά που γίνεται κόβει ο Βαρέλα. Ο Μπουχαλάκης για τον Φορτούνι δεν σιγουρεύει την πάσα του. Στη συνέχεια ο Λιγορίο Ροντρίγκο τρέχει εκεί. Ο Μπρούνο διώχνει, αλλά προλαβαίνει εκεί και θα στείλει την μπάλα πλάγιο out ο Βαρέλα. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει από τα αριστερά ο Τσιμίκας. Δίνει την μπάλα στο Σεμέδο. Σεμέδο κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που θα κάνει την μπάλα ο Ρατζέλοβιτς. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα για τον Σισε που παίζει σε θέση 4. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα στον Καμαρά. Ο Καμαρά βρίσκει πλάγια δεξιά τον Ρατζέλοβιτς. Ο Ρατζέλοβιτς κάνει το γέμισμα για τον Χασάν. Κόβει ο Φορτούνης. Κόβει μάλλον ο Μιχάη. Μπάλα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνης για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας στον Μπρούνο. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπρούνο έτοιμος για τη σέντρα. Σουτ ο Χασάν. Περνάει η μπάλα. Τελικά έχουμε γκολ. Αλλά offside πάνω στη γραμμή εκεί. Σηκώνει ο Καρατζίκας και είναι offside το γκολ του Χασάν. Θα δούμε τη φάση και πάλι. Αν τελικά θα έχουμε χρήση VAR ή θα μετρήσει.
κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ξέρω, στην άκρη πάνω στη γραμμή, εκτός αν έχει δώσει βέβαια φάουλ. Ε. Έχει σηκώσει ο Καρατζίκας για offside. Ο βοηθός είναι offside. Για να δούμε βάλει. Ο Μπρούνο εκτελεί, γίνεται εκεί κόντρα με τον Χασάν. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ που εδώ μπαίνει ή δεν μπαίνει. Ναι, μπαίνει. Μπαίνει παίκτης εδώ στην άκρη. Αν έχει δώσει offside, υπάρχει παίκτης σωστά, Άγγελε, το βλέπουμε. Τώρα όλοι θα πάνε στο βάρ, θα πάνε στο βάρ τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Όχι για το παίκτη μόνο στην άκρη, γιατί αν υπάρχει, αν έχει δώσει επιθετικό φάουλ, είναι άλλη ιστορία. Αν έχει δώσει offside, υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ, νομίζω ο Ροντρίγκο ήταν πάνω στη φάση που είχε από πλάγια. Θα δούμε, γιατί υπάρχει και στο βάρ είναι ο Τζοβάρας. Να θυμίσουμε. Το θέμα είναι να δούμε τι έχει σφυρίξει τώρα. Πάντως ο Μανούχος μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα, κοίταξε τον Καρατζίκα, ο οποίος σήκωσε εκείνη τη στιγμή τη σημαία του για offside. Λογικά. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μέχρι και ο Σά έχει πάει εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε συζητήσεις. Τι θα βγει από αυτή τη φάση. Κοίτα, δηλαδή, που λέμε πως το ποδόσφαιρο ποτέ, μιλές ποτέ.